κατάλληλο για όλους. Άνοδος του διοξιδίου του άνθρακα και η υπερθέρμανση του πλανήτη οδήγησε στον τερματισμό της τελευταίας εποχής των παγετώνων πριν από 10.000 χρόνια περίπου, όταν υπήρξε και η τελευταία μεγάλη κλιματική αλλαγή. Κάτι που επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου δεν υπήρξαν στο παρελθόν μόνο θέμα ανθρώπινης επέμβασης. Διοξίδιο του άνθρακα. Μια σταθερή απειλή για την ατμόσφαιρα. Ένα μόνιμο επιχείρημα για τους περιβαλλοντολόγους. Όμως ποια είναι η αλήθεια για τις επιδράσεις του βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα? Σύμφωνα με τους επιστήμονες, στο τέλος της τελευταίας εποχής παγετώνων, το διοξείδιο του άνθρακα ήταν περίπου 260 μέρη ανά εκατομμύριο στην ατμόσφαιρα, όταν σήμερα είναι 392 μέρη, γεγονός που δείχνει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι μια ανάλογη φυσική διαδικασία ήδη λαμβάνει χώρα ξανά, ιδίως στο Βόρειο Πόλο, καθώς ξεπαγώνουν μεγάλες ποσότητες παγωμένης οργανικής ύλης. Το Μπέστο Κλίμα επισκέπτεται τον Πέτρο, την Παρασκευή και τα δύο τους παιδιά, Αλεξάνδρα και Βαγγέλη, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε ένα σπίτι σχεδόν 80 ετών και 120 τετραγωνικών, η δουλειά είναι μπόλικη και οι αλλαγές οφθαλμοφανείς. Ακόμη μαθαίνουμε ποιες χώρες μετατρέπουν τα απορρίμματά τους σε ενέργεια και φιλοξενούμε τον βιολόγο κύριο Κωστή Γρημάνη, διευθυντή του Μεσογειακού Συνδέσμου για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών. Αυτά και πολλά περισσότερα στο σημερινό τελευταίο επεισόδιο του Μπέστο Κλίμα. Βρισκόμαστε στον Άγιο Παντελήμονα, μια συνοικία στα βόρεια της πλατείας Βικτωρίας, ανάμεσα σε Άγιο Νικόλαο και πλατεία Βάθης, που διασχίζεται από την Αχαρνών. Ο Άγιος Παντελήμονας πήρε το όνομά του από την εκκλησία του Αγίου Παντελήμονα, μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες, και μάλιστα η περιοχή τα τελευταία χρόνια αποτελεί τόπο εγκατάστασης πολλών μεταναστών, κυρίως από την Αφρική και από την Ασία. Πέτραμ. Καλώς σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πώς είστε? Καλά είμαστε. Σας περιμένουμε ανοιχτές αγκάλες. Ξυπνήσαν τα μωρά μας. Καλώς ξυπνήσαν και περιμένουμε καφεδάκι. Πάμε, πάμε για καφεδάκι. Όχι μόνο. Έλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Αλεξάνδρα, θα με συστήσεις τους δικούς σου? Ε, όχι. Εσύ βοήθησε με σήμερα. Σήμερα θέλω να με βοηθήσει πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τι εννοείς? Θα σου πω τι εννοώ. Κοίτα, δεις. Ναι. Τώρα, σήμερα μαζί μας είναι ο Βαγγέλης. Ναι. Αλλά εσείς οι δύο φέρατε μαζί σας και τους γονείς σας. Δηλαδή. Ναι. Φέρατε. Τη Βιβί. Ναι. Καλημέρα, Βιβί. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Και τον Πετράν. Γεια σου, Πέτρο. Είσαι καλά. Γνωριστήκαμε καλημέρα με τον Πέτρο κάτω στην είσοδο. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε σήμερα εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Σε ένα σπίτι παλιό. Πάρα πολύ παλιό. Πάρα πολύ παλιό. Θέλω να μάθω 2-3 πράγματα για εσάς. Με τι ασχολείσαι? Εγώ είμαι ξυλουργός. Κάνουν τα χέρια σου, πιάνουν τα χέρια. Σχεδόν απ' όλα κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Νομίζω δεν είσαι πολύ καιρό εδώ στην Αθήνα. Πόσο καιρό είσαι, Πέτρα? Είμαι γύρω στα 2 χρόνια. Από πού είστε? Είναι από καταγωγή. Τον Αλμυρό Βόλο. Αλμυρός Βόλο. Εγώ, η γυναίκα μου είναι από την Αθήνα. Εδώ είναι το σπίτι που μεγάλωσες? Ναι. Βιβί. Ναι, ναι. Κατασκευή ποιας χρονιάς είναι αυτό το σπίτι? Το 37 αγοράστηκε. Ήταν ήδη έτοιμο το 37. 1937 το σπίτι ήταν ήδη έτοιμο. Ναι. Οπότε προφανώς από το 1935-36. Έχουμε υγρασία. Τα παράθυνά μας και οι μπαλκονόπορτες είναι λίγο χάσκουν, μπάζουν. Με θέρμανση, με αυτά είναι το σπίτι, είναι κρύο, είναι ζεστό, είναι τι? Έχουμε με θέρμανση από έναν λέβητα, ναι, της τότε εποχής, αλλά έχει μεγάλη κατανάλωση σαν παλιός λέβητας. Και είναι και ψιλοτάβανο. Είναι ψιλοτάβανο. Και οπότε ξέρεις, 3... δεν κρατάει, 40. Επειδή μπάζουν κιόλας, δεν κρατάει και τη θερμοκρασία. Δηλαδή, ναι, και πες ότι έφτασε σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν θα το κρατήσει. Δεν το κρατάει. Δηλαδή έκλεισε το καλοριφέρ, κρύωσε, ναι, το σπίτι. Τέλος. Ναι. Κατευθείαν, ναι. Είναι λογικό να έχουμε τέτοια προβλήματα. Ό,τι και να κάνουμε εμείς σήμερα, θα χρειάζεται και εσύ να κάνεις στη συνέχεια, ναι, πολλά, ναι, πράγματα. Το ξέρω. Κάνουμε όμως ένα πρώτο βήμα σημαντικό σήμερα.
Έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Θα παίξουμε πάρα πολύ με τον Βαγγέλη, ο οποίος είναι έτοιμος σήμερα. Τρελαίνεται, θέλει να παίξει. Και εσύ θέλεις. Έχουμε και παιχνίδι, έχουμε και δουλειές. Όλοι σήμερα θα μπούμε στο κλίμα. Στον Άγιο Παντελεήμονα βρισκόμαστε σήμερα σε ένα σπίτι που χτίστηκε το 1936 και εδώ παρέα με τον Πέτρο, την Παρασκευή και τα δύο τους παιδιά πιάνουμε κατευθείαν δουλειά. Αλεξάνδρα, φέρνουμε καινούργια τηλεόραση. Μεγάλη τηλεόραση. Το ξέρω γιατί το έχω δει στον υπολογιστή. Το είδες στον υπολογιστή. Βλέπεις την εκπομπή στον υπολογιστή. Μπες στο κλίμα. Ναι. Σου αρέσει. Ναι. Α, ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, έχουμε παλιά τηλεόραση. Πόσα χρόνια? Από τότε που παντρευτήκαμε. Μια δεκαετία. Πότε παντρευτήκατε? Πριν από 10 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια. Επομένως, έχουμε μια παλιά τηλεόραση. Νομίζω, επειδή έχετε ένα σχετικά ωραίο μεγάλο χώρο εδώ, μπορούμε να βάλουμε μεγαλύτερη τηλεόραση. 40 ίντσες που έχουμε φέρει εμείς, οικολογική, που θα βοηθήσει πάρα πολύ για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε την παλιά μας την τηλεόραση προς το παρόν, την πάμε στην άκρη. Μετά θα πάει για ανακύκλωση συσκευών. Φέρνω την καινούρια. Κατευθείαν. Κοίτα, παιδικά. Καλέ, είναι απίστευτη εικόνα. Αυτή την έχουμε δει στο σινεμά. Μπορείτε να βλέπετε και 3D, βλέπετε εδώ φοράει τα γυαλιά ο ήρωας. Με τα δικά σας γυαλιά μπορείτε να βλέπετε και 3D. Δηλαδή θα έρχονται, να είναι σαν να έρχονται κοντά μου. Σαν να έρχονται κοντά σου, να είναι μπροστά σου, σαν να είσαι μέσα εσύ, στο παραμύθι. Είναι ωραίο, πώς να το κάνουμε, είναι αλήθεια, είναι ωραίο. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μία τηλεόραση που είναι ό,τι πρέπει για τους γονείς και τα παιδιά, γιατί έχει έναν ειδικό αισθητήρα, αναγνωρίζει το παιδικό πρόσωπο και όταν πλησιάσει το παιδί πολύ κοντά στην τηλεόραση, σβήνει αυτομάτως. Εξαιρετικό. Με γεια η καινούργια τηλεόραση στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αποθηκεύεται πρόγραμμα, προσαρμόζεται στη φωτεινότητα του χώρου, πάντοτε να ξέρετε. Το εγχειρίδιο, οι πληροφορίες όλες υπάρχουν μέσα. Εδώ, το ψάχνετε το τηλεκοντρόλ, είναι πάρα πολύ εύκολο, ορίστε, δικό σας και δικό σου, και δικό σου και αυτό. Ορίστε. Από ένα λοιπόν. Σνουπί, είναι ο αγαπημένος μου να ξέρεις. Κι εγώ. Σ' αρέσει? Εγώ έχω την κέφη. Κόλα το. Σπίτι της δεκαετίας του 30, στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα. Σπίτι με πλισταριό. Με σκάλα υπηρεσίας όπως κάποτε. Βεβαίως. Ενεργειακά, το χάος. Τι να μιλήσουμε τώρα για θερμομόνωση, τι να πούμε για μόνωση. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι αντιμετώπισες σήμερα? Ήταν μια πολύ καλή δοκιμασία για εμάς. Καθότι ήταν ένα παλιό σπίτι, οπότε τα θέματα με τις υγρασίες ήταν μεγάλα. Σίγουρα υπήρχαν και προβλήματα με το μεγάλο λογαριασμό για τη θέρμανση τη κατοικία. Τι να πρωτοκάνει, τι κάνει εσύ? Γιατί εγώ το βλέπω και από μέσα μου λέω ότι είναι σάπιο αυτό. Είναι? Σε μεγάλο βαθμό όχι. Ο φέρον οργανισμό δεν έχει προβλήματα, αλλά σίγουρα έχει καταπονηθεί αρκετά το κονία μα, ο Βάς που ήταν εδώ. Οπότε κατά αυτή την έννοια ήρθαμε, κάναμε κάποια θερμομέτρηση. Είδαμε με τη θερμοκάμερα δηλαδή. Ελέγξαμε πού υπάρχουν απώλειες και κατόπιν ελέγξαμε τους σοβάδες. Προχωρήσαμε σε αποξύλωση των σοβάδων στο μεγαλύτερο μέρος των επιφανειών, γιατί ήταν σαθροί. Και κατόπιν προχωρήσαμε σε μια στεγάνωση της επιφάνειας με στεγανωτικό επαληφόμενο δύο συστατικών και με πλέγμα ενίσχυσης, με γάζα ενίσχυσης. Και στην πορεία εφαρμόσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Τι είναι αυτό που κρατάς? Αυτό εδώ είναι ένα πόμα το οποίο μπαίνει πάνω από τα βίσματα, όταν βάζουμε τα βίσματα για να στηρίξουν το μονωτικό, προκειμένου να έχουμε ομοιόμορφη επιφάνεια και να μην έχουμε απώλειες στα συγκεκριμένα σημεία που τοποθετούμε τα βίσματα. Μοιάζει οκ. Μοιάζει πολύ οκ. Μοιάζει σούπερ. Γιατί ναι. Δεν περίμενα να έχω τέτοια δουλειά. Ήξερα ότι κάτι θα γίνει στο σπίτι, αλλά όχι τέτοια δουλειά. Ωραία, έχουμε μια χαρά και χρώμα. Τώρα τι κερδίσαμε από όλη αυτή την κατάσταση? Έχουμε επιτύχει να προστατέψουμε από υγρασίες την κατοικία του Πέτρου και φυσικά να κατεβάσουμε αρκετά τις δαπάνες για τη θέρμανση της κατοικίας, αλλά και για τον δροσισμό το καλοκαίρι. Νομίζω ότι έγινε τέλεια δουλειά. Μάλιστα. Από πλευρά σας. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε.
Ας ακούσουμε τι έχει να μας πει για μια νέα τυχοποιία που θωρακίζει ενεργειακά το σπίτι μας ο Δημήτρης Μπουραήμης, Διευθυντής Τεχνικού Τμήματος Ιτόγκ Θράκων. Η Ιτόγκ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το 1990, ενώ μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ο κόσμος έχει γνωρίσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα, όπως είναι η άριστη θερμομόνωση, η αντισεισμικότητα και το γεγονός ότι προσφέρουν ένα πιο οικονομικό τρόπο κτισίματος σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο. Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, μπορούμε να πούμε ενδεικτικά ότι η κατασκευή της τυχοποίησης ενός κτηρίου είναι πιο οικονομική κατά 15-20%. Έτσι, κτίζοντας μια τυχοποιία με Eaton Blocks και χωρίς τη χρήση κάποιου μονοτικού υλικού, μπορούμε να εγγυηθούμε ισορροπημένες θερμοκρασίες και κλίμα για όλο το έτος. Το χειμώνα η θέρμανση μένει μέσα στο σπίτι, ενώ το καλοκαίρι η ζέστη μένει εκτός της κατοικίας. Το σύστημα θερμομόνωσης είναι ένα από τα πιο πλήρη συστήματα θερμομόνωσης στην ελληνική αγορά, καθώς μπορεί να εφαρμοστεί είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά μιας κατοικίας, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Σχετικά με τα επιχρήσματα, η εταιρεία μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά από ανόργανα και οργανικά επιχρήσματα, ακριλικό, υδρίαλου, μοσαϊκό και φυσικά σιλικονούχο επίχρησμα για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Τα επιχρήσματα αυτά έρχονται έτοιμα χρωματισμένα, αρκεί ο πελάτης να επιλέξει κάποια από τις 250 αποχρώσεις. Σαν εταιρείες λοιπόν, απαρτίζονται από προσωπικό που είναι παθιασμένο με την εργασία του, αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη και πρωτοβουλία, χωρίς να φοβόμαστε τη λήψη αποφάσεων και λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη, εμπνέοντάς του εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αλεξάνδρα, θέλω να σου πω για την ανακύκλωση. Σου λέει κάτι η λέξη ανακύκλωση? Ναι, πετάμε τα πράγματα που γράφουν πάνω στην ανακύκλωση. Mm-hmm. Αυτό. Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία δεν τα ρίχνουμε στα σκουπίδια μας. Γενικώς δεν θέλουμε τα πάντα στα σκουπίδια, έτσι πάρτε, πετάξτε. Θέλουμε να πάρουμε κάποιες συσκευασίες και να τις βάλουμε σε αυτή την μπλε τσάντα και τις πηγαίνουμε στο μπλε κάδο. Έχεις δει στον δρόμο που υπάρχουν, ναι, και μπλε κάδο. Έχει ακριβώς από κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τις συσκευασίες μας, τι έχουμε να ανακυκλώσουμε. Λοιπόν, ποιος ξέρει, ποιο παιδί ξέρει τι υλικό είναι αυτό, ποιος είναι σκοτώσει το χέρι του, ναι, δεν βλέπω κάποιον. Α, εσύ Αλεξάνδρα, για πες μου Αλεξάνδρα. Είναι γυαλί. Είναι βεβαίως γυαλί και τι θα κάνουμε, να το ανακυκλώσουμε. Ναι. Το ανακυκλώνουμε. Για βάλ' το εσύ μέσα στην τσάντα. Έχουμε και αυτό εδώ το καπάκι ξεχωριστά στην ανακύκλωση. Τώρα, να σηκώσει το χέρι του, όποιος ξέρει από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό, να σηκώσει το χέρι του, ναι, ποιος βλέπω κάποιον. Α, η Αλεξάνδρα πάλι, για πες μου Αλεξάνδρα. Χαρτί. Είναι χαρτί. Ανακυκλώνει το χαρτί. Ναι. Ανακυκλώνεται βεβαίως. Για ρίξ' το μέσα εσύ. Το καπάκι όμως είναι από πλαστικό, να το ανακυκλώσουμε. Ναι, ναι βεβαίως θα το ανακυκλώσουμε. Τώρα, εδώ είναι το πιο δύσκολο που υπάρχει, κυρίες και κύριοι. Ήπιαμε το γάλα μας. Αυτό είναι λευκοσίδηρος. Ο λευκοσίδηρος ανακυκλώνεται, να σηκώσει χέρι όπως και να ανακυκλώνεται ο λευκοσίδηρος. Ναι, Αλεξάνδρε, εσύ. Ναι. Ανακυκλώνεται. Συγχαρητήρια, για ρίξ' το μέσα. Πάρα πολύ ωραίο. Στα πολύ γρήγορα βάζουμε και αυτό εδώ. Ποιος ξέρει τι από τι υλικό είναι αυτό. Ναι, Αλεξάνδρε, εσύ. Πλαστικό. Είναι πλαστικό. Βγάζουμε το καπάκι να διευκολύνουμε. Ρίχνουμε και το καπάκι. Αλουμίνιο. Ναι, ναι. Το θέλουμε. Ρίξ' το μέσα. Είσαι πρώτη, σε πάρα πολύ καλή. Ρίξε και αυτό το πλαστικό. Πηγαίνει στην ανακύκλωση. Ρίχνουμε και αυτή τη χάρτινη συσκευασία. Αφού βγάλουμε το καπάκι, θα το θυμάσαι όταν βγάζουμε το καπάκι. Το θυμάσαι, αστέρι μου εσύ. Για σένα, δώρο, ένα μικρό μπλε κάδο. Θα τον κάνει μολυβωθεί και θα τον κάνει ό,τι θέλει εσύ. Ό,τι αποφασίσει. Θα πα έρευνα και τον αδερφό σου. Ναι. Συγχαρητήρια. Η ανακύκλωση συσκευασιών είναι μια αγαπημένη συνήθεια. Ας ακούσουμε τώρα τον απολογισμό της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, διαστόματος του Γενικού της Διευθυντή, κ. Γιάννη Ραζή. Είναι γεγονός ότι η περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από μια δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία, είναι γνωστό σε όλους μας και επομένως λογικά περιμένει κανείς να επηρεάσει και την κατανάλωση των προϊόντων και κατά συνέπεια και τις συσκευασίες. Λιγότερη κατανάλωση, λιγότερες συσκευασίες και άρα μικρότερα αποτελέσματα θα μπορούσε να περιμένει κανείς για την ανακύκλωση. Ένα δεύτερο φαινόμενο που θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε με την οικονομική δυσπραγία των καιρών είναι η συνεχής και ολοένα αυξανόμενη παρουσία του φαινομένου της αφαίρεσης των υλικών από τους μπλεκάδους, από γυρολόγους, ρακοσυλλέκτες. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε, έχει μια έντονη κοινωνική χρειά και είμαστε σε συνεργασία με τους Δήμους για να τους βοηθήσουμε, για να συνδράμουμε σε τυχόν αποφάσεις και χειρισμούς γύρω από αυτό το λεπτό θέμα.
Σε γενικές γραμμές όμως, το 2011 μας βρίσκει ικανοποιημένους από τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης και θα έλεγα ότι αυτή η σταθερή πορεία των αποτελεσμάτων μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί και το βασικό όπλο για την επίτευξη των εθνικών στόχων. Τα αποτελέσματα του 2011 έχουν ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές όπως προβλέπει ο νόμος. Μπορούμε να πούμε ότι περίπου 500.000 ανακυκλώσιμων υλικών διασώθηκαν από τους χώρους ταφής, ξαναγύρισαν στο φυσικό και τον οικονομικό κύκλο, έγιναν δηλαδή νέα προϊόντα που είναι ένα σημαντικό όφελος για το περιβάλλον. Σήμερα ο Μπλε Κάδος εξυπηρετεί περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκους, που σημαίνει το 80% του ελληνικού πληθυσμού έχει πρόσβαση στο δίκτυο του Μπλε Κάδο. Σε έρευνες και δημοσκοπήσεις που γίνονται για την ανακύκλωση, περίπου 9 στους 10 κατοίκους ταυτίζουν την έννοια της ανακύκλωσης με τον Μπλε Κάδο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Υπάρχει περιθώριο να βελτιώσουμε και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από πλευράς των Δήμων και της εταιρείας ανακύκλωσης προς τους κατοίκους και να πείσουμε και περισσότερους πολίτες, κατοίκους της χώρας, να συνεχίσουν να τροφοδοτούν με τον πιο καλό τρόπο τους Μπλε Κάδους ανακύκλωση. Κάλτσες, πόσες κάλτσες πρέπει να πλύνει μια μαμά, ε! Πολύ. Αυτές είναι που λέμε γαριασμένες. Mm-hmm. Γαριασμένες ποιες είναι ακριβώς? Αυτές που χάνουν το χρώμα τους, ρε παιδί μου, δεν είναι πια άσπρες. Έχουν πάρει και λίγο από το φόρεμα, από τα παπούτσια. Έτσι. Και αυτό δεν φεύγει μετά στο πλύσιμο. Βάζεις τις γαριασμένες κάλτσες μέσα σε καυτό νερό, mm-hmm, και έχεις κόψει εσύ λεμόνι, φέτες λεμόνι. Και μαζί με το λεμόνι βράζει, ζεσταίνεται και μετά λάμπουν. Μια χαρά. Ναι, φυσικός τρόπος. Λεμόνι, ζεστό νερό, τέλος οι γαριασμένες κάλτσες. Καλό. Σούπερ. Τώρα, για σουέτ ύφασμα σε καναπέδες, παραδείγματος χάρη, πες ότι έχουμε λιπαρό λεκέ. Εκεί λες, όπα, τη βάψαμε, την πατήσαμε. Παίρνεις ξύδι μέσα σε ένα μπολ. Παίρνει μια οδοντόβουτσα. Και αρχίζει λοιπόν με την οδοντόβουτσα και το ξύδι αρχίζει σχολαστικά πάνω στο λεκέ. Μετά περνάς με έναν οπό πανί και σε μια χαρά. Την γλίτωσες. Με το ξύδι. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Δοκιμάστε το και νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Δοκίμασέ το. Mm-hmm. Σπιτική πίτσα είναι αυτή. Mm-hmm. Νόστιμη σε βλέπω, ε. Ποιος την έφτιαξε. Μπαμπάς. Και η Αλεξάνδρα. Μαζί. Ο μπαμπάς ο μαγείρας. Λοιπόν, αφού καλύψαμε το θέμα αυτό και αφού το απολαμβάνει, Ηλία, καλώς ήρθες. Τι έχουμε σε αυτό εδώ το σπίτι? Έχει κάνει κάποιες μικρές αλλαγές, είχε κάνει από πιο πριν, ναι, ο φίλος μας ο Πετράν. Είδα και LED είχες κάνει για τα παιδιά. Ναι, είχες... για την Αλεξάνδρα για να διαβάζει, ναι, γιατί συνήθως διαβάζει απόγευμα. Έχει πέσει ο εξωτερικός φωτισμός τώρα για το χειμώνα. Τώρα βέβαια θα είναι αλλιώς, θα είναι καλύτερα με το εξωτερικό φως, αλλά έβαλα LED. Καλά έκανε. Πολύ καλά. Μία τυπική εφαρμογή που πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι, έτσι, το χώρο που διαβάζουν τα παιδιά. Σημαντικό, σε νεαρή ηλικία να προσέξουμε τα μάτια τους, να έχουν αρκετό φως και άπλετο. Με την ταινία LED, που χρησιμοποίησε, πέτυχε αυτό το πράγμα. Οι γονείς στην κρεβατοκάμαρα. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να έχουμε ένα κεντρικό φως αρκετά δυνατό, απλώνει το φως σε κάθε του γωνιά. Τα πορτατήφ μας που θα μας βοηθήσουν τοπικά το να διαβάσουμε, έτσι, το βοηθητικό φωτισμό. Και από εκεί και πέρα αυτές οι μικρές πινελιές που τις προσαρμόζουμε, αν θέλεις, στις δικές μας ατομικές ανάγκες. Το σπίτι πριν κατανάλωνε πάνω κάτω 1000 βατ. Πετύχαμε σημαντικότητα εξοικονόμηση ενέργειας και πλέον καταναλώνει γύρω στα 350 βατ. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έτσι. Μεγάλη διαφορά. Αρκετά μεγάλη διαφορά. Διατηρώντας βέβαια σημαντικό ότι φωτεινότητα στα δύο επίπεδα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ενεργειακό αποτύπωμα, εξίσου σημαντικό. Εδώ λοιπόν μειώσαμε κατά 480 κιλά τις εκκλήξεις του διοξιδίου του άνθρακα. Τι χρειάζεται να καταναλωθεί ως ενέργεια για να τροφοδοτήσουμε, ναι, το φωτισμό στο σπίτι. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Τι έγινε η πίτσα, τι έγινε, πάει, τελείωσε, τη φάγαμε. Πάμε για άλλο. Πάμε για την επόμενη. Έμεινε για μένα τίποτα? Α, έμεινε, εντάξει. Έχει άλλη μια πίτσα. Άλλη ολόκληρα. Δική μου. Η αντικατάσταση των λαμπτήρων του σπιτιού θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 70% σε ενεργειακή κατανάλωση, έκκληση διοξιδίου του άνθρακα και κόστος. Η συνολική ισχύ σε βάτ του φωτισμού έπεσε από τα 1090 στα 329. Στην Ελλάδα, δήμοι καίνε σκουπίδια σε αλσίλια, οι χωματερές καταστρέφουν το περιβάλλον, ενώ στη Δανία έχουν στήσει γιγάντια εργοστάσια αποτέφρωσης, τα οποία μετατρέπουν τα σκουπίδια σε ηλεκτρισμό
και ενέργεια και έτσι τροφοδοτούν δεκάδες περιοχές. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά στη φιλοσοφία είναι χαοτική. Πάμε να δούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο, να δούμε το σύστημα των δανών και το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Δανία φαίνεται πως έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα όσον αφορά τη διαχείριση των σκουπιδιών της. Τα απορρίμματα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανακυκλώνονται στα εξειδικευμένα κέντρα, ενώ όσα δεν επιδέχονται περαιτέρω επεξεργασία, καίγονται στα εργοστάσια αποτέφρωσης και μετατρέπονται σε θερμότητα και ηλεκτρισμό, που με τη σειρά του διοχετεύεται σε πάρα πολλές περιοχές. Σήμερα η Δανία έχει περίπου 35 τέτοιες μονάδες αποτέφρωσης που εξυπηρετούν πάνω από 100 κοινότητες. Αποτέλεσμα, μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, καθώς και μείωση των χωματερών, ενώ για τον πολίτη μειώνεται σημαντικά το κόστος θέρμανσης. Στην Ολλανδία, στις χωματερές καταλήγουν μόλις 280.000 τόνοι απορριμμάτων ετησίως, όταν στην Ελλάδα ξεπερνάμε τους 4 εκατομμύρια τόνους. Στον αντίποδα, η Ιταλία του Νότου ίσως και να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλες τις άλλες χώρες. Όλοι έχουμε παλιά κινητά, παλιές συσκευές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές. Κάποια στιγμή θα βαρεθεί το ηλεκτρονικό του, το ηλεκτρονικό που έχει εδώ ο φίλος μου, ο Βαγγέλης. Τι κάνουμε λοιπόν, παιδιά? Υπάρχουν ειδικοί κάδοι, plexiglass. Δεν θέλω να μου το πάρει. Φυσικά και δεν θα στο πάρω, Βαγγέλη. Όχι, αφού δικό σου είναι τώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε στον υπολογιστή να δούμε μαζί με τη μαμά. Να δούμε, υπάρχει μια σελίδα, ναι. electrocycle.gr. Αν μπείτε λοιπόν στη διεύθυνση αυτή, βρίσκετε με ένα κλικ που θα κάνετε, αν υπάρχει κοντά σας κάποιο σημείο για ανακύκλωση. Και έχουμε επιλογές. Εμείς τι θέλουμε να ανακυκλώσουμε? Μικροσυσκευές και φωτιστικά, μεγάλες συσκευές, κινητά και αξεσουάρ κινητών ή λάμπες. Θέλουμε σε αυτή τη φάση εμείς μικροσυσκευές και φωτιστικά. Λοιπόν, βλέπω, έβγαλε το κατάστημα. Είναι που είναι η διεύθυνση, τι λέει? Αγορά Κρήτου, είναι πολύ κοντά μας. Είναι κοντά, έτσι. Πάμε δίπλα αμέσως. Λέει για την ανακύκλωση μικροσυσκευών και λαμπτήρων. Και μάλιστα λέει ότι δεν απαιτείται η αγορά από το κατάστημα. Επομένως, πηγαίνουμε εμείς εκεί, δεν χρειάζεται να αγοράσουμε κάποιο προϊόν. Αμέσως. Τους δίνουμε ό,τι έχουμε να τους δώσουμε για ανακύκλωση και αν θέλουμε φεύγουμε. Ελάτε, για πάμε παιδιά, έλα. Λοιπόν, από εδώ είναι, έτσι, από, ναι, εδώ, ναι, ναι. Από εδώ. Λοιπόν, σκέψου, από τον κάδο που θα αφήσουμε, τις λάμπες, θα μεταφερθούν με ασφάλεια, που εκεί είναι το πολύ σημαντικό, θα μεταφερθούν σε κέντρα διαχείρισης, όπου συσκευάζονται και μεταφέρονται πάλι με ασφάλεια σε κέντρα επεξεργασίας στο εξωτερικό, όπου ανακτάται πλήρως ο υδράργυρος. Είναι το πολύ σημαντικό αυτό που χρειαζόμαστε. Ωπα, αλλά λοιπόν, αυτές εδώ πάνε πίσω και αυτή εδώ πάει μπροστά. Εδώ μία, πολύ ωραία. Μπράβο, Αλεξάνδρα μου. Έτσι με προσοχή να μην μας σπάσουνε. Εξαιρετική. Εδώ τοποθετούμε τους λαμπτήρες που θέλουμε να ανακυκλώσουμε με προσοχή, χωρίς τη συσκευασία τους, όπως είναι, και προσοχή, όχι σπασμένους. Μπορεί να έχει ανοίξει ο καιρός, να κάνει πια ζέστη και να μοιάζει ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η θέρμανση, όμως θα το βρούμε πολύ γρήγορα μπροστά μας. Γι' αυτό σήμερα σε αυτό εδώ το σπίτι θέλαμε την πιο οικονομική και οικολογική λύση για να καλύψουμε πλήρως την παλιά κατοικία. Πλήρως. Σπύρος, ο κατάλληλος άνθρωπος, τα καταφέραμε? Τα καταφέραμε και με το παραπάνω. Για πες μου. Τι κάναμε εδώ σήμερα? Έχουμε τοποθετήσει μία σόμπα πέλετ. Ναι. Αυτή η σόμπα πέλετ είναι ισχύως 15 kW. Είναι πολύ δυνατή συσκευή για το είδος της. Βάλαμε τη συσκευή στη θέση που προκαθορίσαμε ότι θα τοποθετηθεί. Ακριβώς από πίσω βγάλαμε το καμιναδάκι. Είναι αρκετά μικρό το καμιναδάκι που βγαίνει σε αυτές τις συσκευές. Τραβήξαμε αεραγούς προς τους υπόλοιπους χώρους, αεραγούς μονωμένους, για να μην χάνουμε ζέστη κατά τη διαδρομή του αέρα μέχρι να καταλήξει στο δωμάτιο. Κλείσαμε με γυψουσανίδα και αυτό ήτανε. Καταφέραμε να ζεστάνουμε 5 διαφορετικούς χώρους. Σε τι ποσοστό δηλαδή φτάνουμε? 100%. 100%. Έχουμε καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης 100% για αυτό το σπίτι. Σπύρο, γιατί επέλεξες μια τέτοια σόμπα πέλετ, ειδικά σε αυτό εδώ το σπίτι? Είμαστε σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Εδώ να αναφέρουμε ότι έχουμε βαθμό απόδοσης πάνω το 90%. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έχουμε ελάχιστες εκπομπές καπνοαερίων. Αν δούμε αυτή τη στιγμή που δουλεύει η συσκευή, το καμιναδάκι που έχουμε έξω, δεν θα δούμε καπνοαέρια. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, αλλά είναι τόσο λίγα που δεν τα βλέπουμε.
Χαίρομαι που το αναφέρεις αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μεν το οικονομικό το κοιτάζουμε, δεν έχουμε χρήματα. Θέλουμε όσο μπορούμε να την βγάλουμε καλύτερα. Λογικό, ανθρώπινα το λέμε. Αλλά το κομμάτι της οικολογίας, του περιβάλλοντος, δεν το προσπερνούμε. Το βρίσκουμε μπροστά μας. Και τον γύρο μας. Βεβαίως. Νομίζω ότι είναι το ιδανικό. Και αφού ζεστάναμε και όλο το σπίτι, είναι το ιδανικότερο για μένα. Με μία σόμπα πέλετ λοιπόν, με ένα τέτοιο μηχάνημα, λύθηκε το ζήτημα θέρμανση πλήρως. Πλήρως. Για το σπίτι το σύντομο. Πλήρως. Σπυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πετράν, τι βόλτα θα κάνουμε? Όπως θέλεις, πάμε. Για πες εδώ. Με τέτοιο αυτοκίνητο. Τι αυτοκίνητο έχεις, βενζινοκίνητο? Βενζινοκίνητο, καμία σχέση με αυτό το αυτοκίνητο βέβαια. Τι βλέπεις διαφορά αμέσως? Βεβαίως. Για πες. Στο τιμόνι καταρχήν, στρίβει μόνο του. Είναι σαν να του μιλάς. Στη συμπεριφορά του, το χειρισμό ταχυτήτων, στο design του. Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Το ότι είναι πετρολοκίνητο, καταλαβαίνεις τη διαφορά? Το καταλαβαίνω γιατί έχω κάποια γνώση με αυτοκίνητα. Όχι ιδιαίτερη, αλλά ακούγεται διαφορετικά ένα πετρολοκίνητο από ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Συνοδική συμπεριφορά. Να σου πω, καλύτερα και από βενζινοκίνητα. Ναι. Ναι. Κοίταξε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το κομμάτι του καυσίμου. Ναι. Και στο οικολογικό κομμάτι οπωσδήποτε. Βεβαίως. Μας ενδιαφέρει και στο οικονομικό. Τώρα, πρέπει να συγκρίνεις βενζινοκίνητο, πετρελοκίνητο. Μάλλον πάμε προς το πετρέλαιο. Ναι. Μάλλον πάμε προς το πετρέλαιο. Επομένως, νομίζω ότι θα σε βόλευε ένα πετρελοκίνητο. Βεβαίως και θα με βόλευε. Όχι αυτή το γνωστό σύστημα που λέγεται start and stop. Όποτε σταματά, σβήνει ο κινητήρας μόνος του. Πολύ καλό. Το οποίο σημαίνει φοβερή οικονομία στο καύσιμο και οικολογικό. Δεν χρειάζεται συνεχώς να λειτουργεί ένα αυτοκίνητο. Ενώ μέσα στην πόλη. Σίγουρα. Συνήθως είναι σταματημένο αυτοκίνητο σε ένα φανάρι κάπου σε μια κίνηση. Σε ένα κόλλημα, σε ένα μποτιλιάρισμα. Είναι το start and stop. Έχει και δίκτυα αλλαγής ταχύτητας. Τώρα σταματάμε συνεχώς, αλλά θα δεις, καθώς προχωράμε, σου προτείνει ουσιαστικά πότε να κάνεις τη σωστή αλλαγή στην ταχύτητά σου. Είναι πολύ καλό αυτό. Το έχει και ένα σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης σε χαμηλές ταχύτητες. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει κάποιο εμπόδιο μπροστά από το αυτοκίνητο και δεν το πάρεις χαμπάρι εσύ. Φρενάρει αυτόματο το αυτοκίνητο. Φρενάρει. Αν δεν σε προδοτεί φρενάρι, απλά. Φρενάρει. Πολύ καλό. Το Μέστο Κλίμα είναι μια εκπομπή που αγαπήθηκε ιδιαιτέρως για δεύτερη χρονιά, γιατί σύν της άλλης σε κάθε επεισόδιο σας παρουσιάζουμε μια διαφορετική περίπτωση σπιτιού. Σήμερα έχουμε μια κατοικία 80 ετών που δεν έχει συντηρηθεί καθόλου. Εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στον Άγιο Παντελεήμονα λοιπόν, καλωσορίζουμε τον επιστήμονά μας, γιατί χρειαζόμαστε τη δική του γνώμη, τον Σπύρο Κατσαρό. Yes. Θα πούμε κάτι θετικό καταρχάς για το σπίτι. Πριν αρχίσουμε, φαντάζομαι τα αρνητικά είναι αρκετά, Είναι ένα σπίτι που μας γυρνά πολλά χρόνια πίσω, μας μεταφέρει στην τότε εποχή. Η αρχιτεκτονική του 1930 που έχει κατασκευαστεί το σπίτι. Από εκεί και πέρα όμως, είναι ένα σπίτι το οποίο δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση συντήρησης, θα έλεγα σε κανένα επίπεδο. Δηλαδή, έχουν παραμείνει τα πράγματα από τότε και είναι ένα σπίτι που πραγματικά αξίζει να συντηρηθεί και να διατηρηθεί. Μπορείς να μου πεις με τη δικιά σου ματιά σε ποια κατηγορία μπορεί να βρισκόμαστε τώρα? Η κατηγορία στην οποία υπολογίσαμε το συγκεκριμένο κτίριο είναι τελευταία ενεργειακή κατηγορία. Είναι ένα ενεργειακά μη αποδοτικό κτίριο. Αλλάζοντας παράθυρα, ας πούμε, και μονώνοντας την ταράτσα, αλλάζουμε κάτι, ανεβαίνουμε σε βαθμίδα? Βεβαίως. Σιγά σιγά. Ήδη σήμερα με το ξεκίνημα, με τις επεμβάσεις που γίνανε στο κτίριο, με τη σόμπα την ενεργειακή και βεβαίως με την μόνωση που έγινε σε ένα τμήμα του κελίφους, με την εξωτερική μόνωση, είναι κάτι που ουσιαστικά βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Βεβαίως δεν καταφέραμε να αλλάξουμε ενεργειακή κατηγορία με αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί είναι ένα μεγάλο κτίριο, εκτεθειμένο από πολλές πλευρές, πολλές απώλειες, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια εξοικονόμηση 20% ενεργειακά. Παραμένουμε όμως στην τελευταία ενεργειακή κατηγορία. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία, για όσα μας είπες, για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες. Να είσαι καλά, είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Παιδιά, πολύ. Βιβί, Πέτρο. Πέτρο. Αλεξάνδρα μου, αγαπημένη χαμογελαστή, μας έπεσε το καπέλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Μπήκατε στο κλίμα και επισήμως. Και να σας πω κάτι. Ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Επίσης. Επίσης. Σε όλους.
Η καρδιά ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι ο αντιστροφέας ή αλλιώς inverter. Γι' αυτό και η επιλογή του κατάλληλου έχει μεγάλη σημασία για τους επενδυτές και τους επαγγελματίες του χώρου των φωτοβολταϊκών. Στο επόμενο βίντεο βλέπουμε ποια τεχνολογία inverter εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή απόδοση ενός συστήματος. Οι αντιστροφές ενέργειας ή inverters αποτελούν πραγματικά την καρδιά ενός συστήματος. Μετατρέπουν το συνεχές εναλλασσόμενο ρεύμα και κατά συνέπεια συμβατό με τις προδιαγραφές της ΔΕΗ. Γι' αυτό και ο καταστάτης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή του inverter, αφού έτσι θα εξασφαλίσει τη μεγιστοποίηση της επένδυσης του πελάτη του. Η μέγιστη απόδοση εξασφαλίζεται μέσω της τεχνολογίας Power Optimizer, η οποία αναπτύχθηκε για να μεγιστοποιηθεί η συγκομιδή ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά συστήματα. Οι inverters τεχνολογίας Power Optimizer διαχειρίζονται την απόδοση των πλαισίων αναμονάδα και μάλιστα απομονώνοντας τη μέγιστη απόδοση εξ αυτών. Η τεχνολογία Power Optimizer είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε συστήματα που σκιάζονται και που συνδυάζουν διαφορετικό προσανατολισμό, κλίση, καθώς επίσης και διαφορετικού κατασκευαστή πλαίσιο με ανώμια ισχύ. Οι inverters SolarEdge, λόγω της πρωτοποριακής σχεδίασής τους, επιτρέπουν την αύξηση της απόδοσης σε περιπτώσεις σκιάσεων και τη μείωση του κόστους των καλωδίων σύνδεσης σε ποσοστό μέχρι και 20%. Είναι κατάλληλη για διαφορετικού μεγέθους στοιχειοσειρές, για πλαίσια διαφορετικής ισχύως και διαφορετικών τεχνολογιών. Η τάση σειράς παραμένει σταθερή και βέλτιστη σε όλη τη διάρκεια του έτους, ανεξάρτητα από το μήκος της σειράς ή τη θερμοκρασία. Το σύστημα περιλαμβάνει μονοφασικούς και τριφασικούς αντιστροφείς εξαιρετικής απόδοσης, μέγιστη απόδοση 98%, βελτιστοποιητές ισχύως και δυνατότητα επιτήρησης της απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος μέσω ίντερνετ ή iPhone. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτόματη ανίχνευση και εντοπισμός βλάβης σε εικονικό χάρτη της τοποθεσίας. Λεπτομέρειες για τα ωφέλη των ηλιακών πάνελς στη θέρμανση των σπιτιών θα μας δώσει τώρα ο τεχνικός διευθυντής της Καλπάκ, ο κύριος Μίλτος Κουρμπογλου. Τα κεντρικά ηλιακά συστήματα για υποβοήθηση θέρμανσης και παροχή ζεστού νερού χρήσης είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στην κεντρική Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Στη χώρα μας, τα συστήματα αυτά μέχρι πρότινος δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστά. Όμως, τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω ιδίως της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, το ενδιαφέρον έχει γίνει ιδιαίτερα έντονο. Το ενδιαφέρον για κεντρικά ηλιακά συστήματα είναι εύλογο να είναι μεγάλο, διότι με τη χρήση των συστημάτων αυτών επιτυγχάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας. Με ένα σωστά σχεδιασμένο κεντρικό ηλιακό σύστημα μπορούμε να αναμένουμε κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε παροχή ζεστού νερού χρήσης και σε υποβοήθηση θέρμανσης σε ποσοστό της τάξης του 20 έως 50%. Ιδίως εάν η θέρμανση του σπιτιού είναι χαμηλών θερμοκρασιών, όπως για παράδειγμα ενδοδαπέδια ή με fan coil και χρήση αντλίας θερμότητος, τότε η υποβοήθηση με κεντρικά ηλιακά συστήματα μπορεί να μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 50%. Αυτό σημαίνει λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου. Ένα κεντρικό ηλιακό σύστημα αποτελείται από μια συστοιχεία συλλεκτών, η οποία τοποθετείται συνήθως στην ταράτσα ή στην κεραμοσκεπή του σπιτιού, τα θερμοδοχεία όπου αποθηκεύουμε το ζεστό νερό και το σύστημα αυτοματισμού, το οποίο ελέγχει την ηλιακή εγκατάσταση. Η εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλιακού συστήματος είναι ιδιαίτερα απλή και οι αυτοματισμοί που χρειάζονται δεν είναι καθόλου πολύπλοκοι. Άρα το κόστος είναι ιδιαίτερα προσιτό. Με βάση τις τρέχουσες τιμές πετρελαίου και την προσδοκόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από την εγκατάσταση ενός κεντρικού ηλιακού συστήματος, μπορούμε να αναμένουμε απόσβεση του συστήματος σε 5 με 6 χρόνια. Περίοδος η οποία είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Είναι ένας από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της χώρας. Σήμερα στην ενότητα Οικολογική Αυτοδιοίκηση θα μάθουμε πώς αντιμετωπίζουν το περιβάλλον στο Δήμο Αχαρνών. Για το Δήμο Αχαρνών, για ένα Δήμο ο οποίος βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό χώρο για την Αττική, όπως γνωρίζετε είναι στους πρόποδες της Πάρνηθας, η οικολογία παίζει ένα πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο ρόλο. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε αυτό το Δήμο είπαμε ότι πρέπει η πόλη να ανοίξει προς τον πλούτο. Και για μας πλούτος είναι πραγματικά το βουνό.
κάνουμε διάφορα προγράμματα και ευρωπαϊκά γύρω από την οικολογία. Έτσι λοιπόν έχουμε το Ecomobility, όπου μιλάμε για οικολογική μετακίνηση, και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το κάναμε με τις μικρές ηλικίες, δηλαδή με παιδιά τα οποία βρίσκονται στο λύκειο. Επίσης είναι το Zero Waste, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα όπου γίνεται η κομποστοποίηση και την έχουμε περάσει σε πάνω από 300 σπίτια αυτή τη στιγμή, και το κομπόστο το χρησιμοποιούν στους κήπους τους, αλλά και πολλά άλλα. Εάν καταλάβουμε ότι κανονικά τίποτα δεν είναι για πέταμα, εγώ θα σας πω ότι σε ένα πρόγραμμα το οποίο κάναμε με τους Ιταλούς, είδα μια πολύ ωραία διαφήμιση. Παντού σε σακούλες τις οποίες δίνανε για την αποκομιδή των σκουπιδιών έγραφε επάνω: «Σε παρακαλώ, Δήμαρχε, πρόσεξε τα σκουπίδια μου. Τα έχω πληρώσει, είναι δικά μου». Αυτό έκανε μια ευαισθητοποίηση στον κόσμο, από ό,τι ρώτησα και από ό,τι έμαθα, και πραγματικά ο καθένας κατάλαβε ότι τα σκουπίδια είναι σε κάποιο βαθμό χρήσιμα. Και καταρχήν είναι πολύ χρήσιμο το να διατηρούμε πάντοτε το περιβάλλον σε μια κατάσταση το δυνατόν καλύτερη. Όλοι κάνουμε σχέδια για διακοπές, για λίγη χαλάρωση. Είμαι σίγουρη πως αρκετοί από εσάς θα έχετε την τύχη να συναντήσετε σε κάποια παραλία φωλιές όπου αναπτύσσονται θαλάσσιες χελώνες. Για την προστασία αυτού του σπάνιου είδους στα ελληνικά νερά, μιλά στην Ενότητα Άνθρωποι ο κύριος Κωστής Γρημάνης, βιολόγος και διευθυντής του Μεσογειακού Συνδέσμου για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών. Το ΜΕΔΑΣΤ είναι ο Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών. Ιδρύθηκε το 1988 από την πρόεδρό του, τη Λίλιτ Βενζέλου, και ύστερα το 1993 συστάθηκε σε σωματείο μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό εδώ στην Ελλάδα. Το ΜΕΔΑΣΤ επιδιώκει λοιπόν τη θαλάσσια προστασία και γενικότερα την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος, επιδιώκοντας τη συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, γενικότερα την κοινωνία, τη δημόσια διοίκηση και άλλους φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον. Δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς πάρα πολύ σημαντικούς: την περιβαλλοντική πολιτική, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, και την έρευνα. Η έρευνα είναι το πρώτο βήμα το οποίο γίνεται προκειμένου να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα μιας περιοχής και φυσικά να προστατεύσουμε είδη που ανήκουν σε θαλάσσια οικοσυστήματα όπως οι θαλάσσιες χελώνες. Έχουμε ουσιαστικά προβεί στην ανασκόπηση παραλίων οτοκίας αλλά και παράκτια ζώνης μήκους 7.800 χιλιόμετρων σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό που προσπαθεί το ΜΕΔΑΣΤ να κάνει είναι να συμβάλλει σε όσο το δυνατόν μια πιο ρεαλιστική διαχείριση της θάλασσας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Άρα τα προβλήματα στα οποία εστιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ σύντομα. Είναι η βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων. Η Μεσόγειος γενικότερα αντιμετωπίζει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα αλιευτικά αποθέματα. Και δεύτερο πρόβλημα είναι η κλιματική αλλαγή, ενώ προσπαθούμε ταυτόχρονα να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαχείριση μέσω συμμετέχοντας ή προτείνοντας, τέλος πάντων, τρόπους για να διαχειριστούμε κάποιες περιοχές πιο συνετά. Η έκκληση του ΜΕΔΑΣΤ για αυτό το καλοκαίρι, όπως και κάθε καλοκαίρι, είναι όταν επισκεπτόμαστε διάφορους καλοκαιρινούς προορισμούς, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να είμαστε πιο ενημερωμένοι επισκέπτες, να σεβόμαστε το χώρο στον οποίο πηγαίνουμε. Οι παραλίες οτοκίας γενικότερα και η παράκτια ζώνη είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο οικοσύστημα. Γενικότερα η θάλασσα δεν έχει ανεξάρτητους πόρους, οπότε θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι ζημιά μπορεί να επιφέρει κάθε δραστηριότητά μας εκεί. Δεν ξέρω γιατί πάντα λίγο πριν το τέλος αρχίζεις ήδη να νοσταλγείς. 12 επεισόδια μπες στο κλίμα. Δεύτερη χρονιά και αναρωτιέμαι. Καταφέραμε κάτι. Πετύχαμε κάτι. Μάθαμε περισσότερα για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Κατανοήσαμε τρόπους για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας προστατεύοντας το περιβάλλον. Αγαπήσαμε ξανά το φυσικό κάλος της γης. Καταλάβαμε ότι αυτός ο πλανήτης είναι το δικό μας σπίτι. Μάλλον οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα μας, στον καθένα από εμάς. Κλείνουμε με ένα υπέροχο βίντεο του συνεργάτη μας Κώστα Γκολέμη, που μας υπενθυμίζει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για όλους μας
πως βρισκόμαστε στο πιο όμορφο οικόπεδο αυτού του κόσμου. Καλό καλοκαίρι και μέχρι να τα ξαναπούμε, χαιρετώ σας. Στο κλίμα, στο κλίμα. Το κλίμα. Πες το κλίμα.